Η φάρσα της ημέρας. Ναι. Καλημέρα σας. Χαλακατεβάκης Άρης λέγομαι. Ελπίζω να μην σας απασχολώ σε άκυρη στιγμή. Όχι. Πρόκειται για ένα δάνειο το οποίο έχετε αποπληρώσει την 1η Εβδόμου του 2012 για την αγορά αυτοκινήτου. Ναι, ναι. Να επαληθεύσω λίγο τα στοιχεία σας πριν προχωρήσουμε στην ενημέρωση. Εσείς έχουν παρέλθει 15 μήνες από την άρση κυριότητας του οχήματος που δεν έχει γίνει. Εσείς είστε γεννημένοι 4 Οκτώβρη του 83, σωστά? Σωστά. Εσπρωτικό Πρεβέζης, ναι, ναι. Τόπος διαμονής, Αθήνα Μαρούση. Καλά. Ναι. Okay, έχω επιβεβαιώσει τα στοιχεία. Ήθελα να σας μιλήσω λίγο για το. Θα έπρεπε νομικά να έχετε έρθει στην τράπεζα και να κάνετε άρση της κυριότητας του οχήματος εντός 15 ναι, μηνών από την ναι. αποπληρωμή του δανείου. Ναι. Αυτό δεν έχει συμβεί από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Λοιπόν, οπότε είμαστε υποχρεωμένοι με βάση του νόμου 5231 του 2015, ΦΕΚ ναι. Β822, άρθρο 42 παράγραφος 3. Υπάρχει νομικά το όχημά σας, η κυριότητα του οχήματός σας περνάει στην τράπεζα από τη στιγμή που δεν έχει γίνει άρση. Θα πρέπει δηλαδή να κινητοποιηθεί. Το οποίο τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει μια δικαστική απόφαση από την τράπεζα. Θα πρέπει να κινητοποιηθεί το όχημα και να περιέλθει στην τράπεζα. Αυτό γίνεται, δεν γίνεται από εμάς, γίνεται από την αστυνομία ουσιαστικά. Δηλαδή αυτά επάγγελτα. Ναι, συγγνώμη λίγο. Είναι γελίο αυτό τώρα, το καταλαβαίνετε νομίζω. Είναι νομικό, εγώ την κυριότητα δεν την έκανα. Εσείς, ναι. γιατί δεν πήρατε ένα τηλέφωνο να μου πείτε αυτό και αυτό από τη στιγμή που είναι νομικό το θέμα? Ναι, κοίτα, εγώ ανήκω στο νομικό τμήμα της τράπεζας, δεν είμαι στην... Ναι. Δηλαδή ενημερώνω μόνο από τη στιγμή που μου έρθει κάποια δικαστική απόφαση, έρχεται δικαστικός κλητήρας αυτή τη στιγμή και μου επιδίδει αυτή την απόφαση. Το αντίστοιχο τμήμα της τράπεζας, των δανείων ας πούμε. Mm-hmm. Δεν γίνεται κάποιος να σας έχει ειδοποιήσει, να σας έχει ενημερώσει. Από ότι μου είπατε, γνωρίζετε ότι πρέπει να γίνει άρση της κυριότητας, σωστά? Ναι, προφανώς, αλλά δεν ξέρω για τις κυρώσεις κιόλας. Τέλος πάντων, επί του πρακτέου θα το δούμε αυτό άλλη φορά με την τράπεζα. Τι σημαίνει αυτό? Επί του πρακτέου θα πρέπει να κινητοποιηθεί το όχημα σε πρώτη βάση. Να ακινητοποιηθεί. Να ακινητοποιηθεί το όχημα. Ναι, ναι, γιατί ανήκει. Γελάει ο κόσμος. Γελάει ο κόσμος με αυτό που μου λέτε. Τι να σας πω, είναι... Ανοίξει την τράπεζα. Ας έρθει η τράπεζα να μου το πάρει. Θέλετε να σημειώσετε λίγο τον νόμο για να τον διαβάσετε κι εσείς? Όχι, δεν θέλω κανένα νόμο να σημειώσω. Γι' αυτό σας τον είπα αναλυτικά. Γιατί θα το διαβάσω εγώ δεν σημαίνει κάτι. Θα το διαβάσει ένας δικηγόρος. Μάλιστα, ναι, να σημειώσετε λίγο τον νόμο για να τον διαβάσει ο δικηγόρος σας. Όχι, θα μου στείλετε email με όλα αυτά. Φυσικά θα αποσταλεί. Η εταιρεία, η ΑΠΑ βασικά πλέον email. Δεν νομίζω ότι ανήκει, δεν υπήρχε κάποια αρμοδιότητα τράπεζα να σας ενημερώσει σε τέτοια φάση. Υπάρχει δηλαδή, σε εμάς έχει επιδοθεί. Συγγνώμη, έχω αποπληρώσει, ναι. έχω αποπληρώσει. Από την 1η Εβδόμου 2012, ναι. Από την 1η Εβδόμου του 2012, γνωρίζουμε, ναι. Και μου λέτε ότι δεν μπορώ να κουνήσω το όχημα. Είναι γελίο. Θα έπρεπε να γίνει άρση της κυριότητας οχήματος. Θα έπρεπε είναι να γίνει άσκηση. Είναι αυτό που μου λέτε. Καταλαβαίνω τι μου λέτε, αλλά παρακαλώ μισό λεπτό. Μπορεί να μπαίνει μέσα. Συγγνώμη. Η κυρία μπορεί να μπαίνει μέσα στο όχημά τη, να πηγαίνει να κάθεται αν θέλει. Μπορεί... Αλλά δεν μπορεί να το μετακινήσει. Μπορώ να πηγαίνω να κάθομαι στο όχημά μου, ναι, να μπορώ να το μετακινήσω. Ναι. Δεν γίνεται η μετακίνηση, γιατί θα πρέπει να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή. Θα πρέπει να γνωρίζουμε πού είναι παρκαρισμένο. Αυτό πού είναι παρκαρισμένο. Αυτό είναι το γράμμα του νόμου. Τώρα αυτά έχουν ψηφιστεί στην Ελληνική Βουλή, δεν είναι δικιά μας. Αν θέλει πράγματα να βάλει μέσα, μπορεί. Πράγματα μπορεί. Μπορείτε να αφήσετε πράγματα δικά σας μέσα, δηλαδή αν έχετε κάποια ψώνια και CD. Βεβαίως μπορεί. Δεν μπορεί να μετακινηθεί. Αυτό θα ήθελα να τονιστεί. Να σας διαβάσουμε σε αυτό. Από την περιέλευση του αιτήματος και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Και συγγνώμη λίγο, περνάει στην κυριότητά σας, ωραία, και μετά τι γίνεται? Και μετά? Από εκεί και πέρα θα λογικά θα το χρησιμοποιήσει η τράπεζα όπως αυτή νομίζει, ίσως για μετακινήσεις προσωπικού ή θα γίνει κάποια... Εντάξει, είναι μια φάρσα τώρα αυτή. Τι να σας πω τώρα, και εγώ είμαι λίγο σε δύσκολη θέση. Ναι. Πρέπει να σας αναγνωρίσω κάτι τέτοιο. Χαλακατεβάκης λέγομαι, Άρης. Χαλακατεβάκης. Ναι. Ωραία, εντάξει. Είναι, ναι, εντάξει. Αυτό είναι φάρσα τώρα, δεν υπάρχει. Εσείς μπορείτε να μας ενημερώσετε για το πού βρίσκεται. Δυστυχώς δεν μπορείτε. Πού βρίσκεται το αμάξι? Ναι, βεβαίως, θα σας ενημερώσω. Αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα βουνό. Βουνό, μάλιστα. Σε ποια περιοχή βουνό. Είναι στο. Βουνό. Δεν είστε στο Θεσπρωτικό, είστε εδώ, έτσι, Αθήνα Μαρούση.
Στο Μαρούσι, ναι, στο βουνό στο Μαρούσι είναι. Βουνό στο Μαρούσι. Είναι, είστε στην εργασία σας ή στην οικία σας? Δηλαδή θα κινητοποιηθεί σε γκαράζ? Η εργασία μου δεν είναι ούτε καν στο βουνό, ούτε στη στο... Μάλιστα. Μπορεί τουλάχιστον να είναι σταθμευμένο σε κάποιο προστατευμένο χώρο του, ώστε να μην βρέχεται, να μην λερώνεται το αυτοκίνητο. Όχι, δυστυχώς. Αυτή τη στιγμή το αμάξι βρίσκεται σε κατηφόρα και ενδέχεται να μετακινηθεί από μόνο του, γιατί έχει κάτι χαλικάκια. Μάλιστα. Ναι, και μπορεί να μετακινηθεί, αλλά δεν θα είμαι εγώ μέσα αμάξι. Τα συντή μου βέβαια θα τα έχω, που μου το επιτρέπετε. Ναι, για 50 μέρες μπορείτε να έχετε τα δικά σας πράγματα. Α, για 50 μέρες. Ναι, ναι. Μετά μου το παίρνετε. Μετά θα κινηθεί διαφορετική διαδικασία. Α, να σας πω, ναι, μετά, μπορεί να γίνει κάποια δημοπραστία ή οτιδήποτε, να το ξαναπάρω πίσω? Δεν γνωρίζω ακριβώς πώς θα αξιοποιηθεί το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Επειδή δουλεύει και ο αδερφός μου εντωμεταξύ, τουλάχιστον θα μπορούσε να μετακινεί το αδερφός μου με το αυτοκίνητό μου. Κοιτάξτε, αυτό τώρα δεν ξεπερνάει την αρμοδιότητα τη δική μου. Ξεπερνάει την αρμοδιότητα. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ σας πήρα για μια πρώτη ενημέρωση για ό,τι πρόκειται να συμβεί. Ευχαριστώ πολύ για τη συνεργασία σας. Θα μου στείλετε και mail, να φανταστώ. Για την ενημέρωση αυτή δεν γνωρίζω ακριβώς τι θα γίνει, γιατί αυτό τώρα θα γίνει η δικαστική απόφαση, θα ενεργοποιηθεί με συνοδεία αστυνομίας. Δεν είναι δηλαδή δικιά μας αρμοδιότητα πλέον. Να σας πω, μιας και κάνετε εξακρίβωση στοιχείων, μπορείτε να μου πείτε και το αφημί μου? Το αφημί σας δεν το γνωρίζω. Δηλαδή αυτά που μου έχει στείλει. Αυτά που μου έχει στείλει. Ναι, κοιτάξτε, αυτά τα στοιχεία δυστυχώς δεν μου τα έχει στείλει η φίλη σου η Κατερίνα, που επέμενε να σου κάνουμε φάρσα από το Σφαίρα 102,2. Η Κατερίνα επέμενε να σου πάρουμε τα μάξι σήμερα. Εμείς σου δώσαμε 50 μέρες. Δηλαδή τι άλλο να κάνω? Και πολύ σου ήταν. Τι άλλο να κάνω. Δεν φτάνει που δεν είστε τυπικοί, θα πάτε να κάνετε μια συγκυριότητα και να τελειώνουμε. Βρε γλυκιά μου, τι έπαθες, τι σου κάνανε πρωί πρωί? Ο Λιανός, να ξέρεις, είναι αυτός ο οποίος... Μαζί με τη φίλη σου την Κατερίνα οργανώσανε το έγκλημα. Αυτή φωνή. Μόνο τα νούμερα, το ρούχο δεν μου έχει στείλει. Τι φοράς, δηλαδή μου έχει στείλει τα πάντα. Λοιπόν, μπορείς να αφήσεις ό,τι CD θες μέσα. Βάλε κάτι να παίζει. Βάλε κανένα ραδιόφωνο βασικά. Κολλημένο το ραδιόφωνο στον Σφαίρα 102,2. Αυτό θέλω να έχεις μέσα στο αυτοκίνητο. Εντάξει, όλα τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν. Στο 1 να μπει, όχι στο 5. Στο 1 να μπει. Στο 1. Αναγεί στο 1. Είσαι και συνάδελφος από την πλευρά. Για φίλη μου Κατερίνα το έκανε αυτό. Λοιπόν, από ό,τι μας λέει εδώ πέρα Κατερίνα. Α, τη βλαμμένη. Τη βλαμμένη. Δεν τρέπεται. Μα δεν τρέπεται. Είναι αυτή. Ένα σου πω κάτι. Είναι αυτή μια λέρα. Κύριε Δημήτρη. Μια λέρα. Λοιπόν, καλή σου μέρα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Εντάξει, όλα καλά, μην αγχώνεσαι καθόλου. Θα πω για μπάνιο σε λίγο. Έτσι, με τα μάξι σου. Άντε. Με τα μάξι σου. Άντε, φιλάκια πολλά. Σφαίρα 102,2.